Μας είναι έτοιμος ο κύριος Κορνηλίου και σήμερα να μας μεταφέρει όλο το κλίμα. Γεια σας κύριε Κορνηλίου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας κύριε Αγαπητού. Δεν ακούστηκαν σιρήνες χθες το βράδυ, ακούστηκαν? Ακούστηκαν χθες το μεσημέρι. Είχαμε δύο πυραυλικές επιθέσεις, τουλάχιστον εδώ που είναι η περιοχή των πρεσβευτικών κατοικιών. Είχαν και σποραδικές πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Τελαβίβ, από ό,τι πληροφορήθηκα από τα μέλη της πρεσβείας. Μάλιστα. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, επειδή ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουν και άλλοι, θα το πω σε πολλά εισαγωγικά, παίκτες στο παιχνίδι. Έχουμε μια ξεκάθαρη θέση από το Ιράν. Βλέπουμε ότι και από πλευράς της Χεζμπολάχ και το τι γίνεται στο Νότιο Λίβανο αυτή τη στιγμή. Είναι μια έκριθμη κατάσταση. Οι πληροφορίες λένε ότι με την Χεσαία επέμβαση το Ισραήλ θα πυροδοτήσει όλα αυτά τα μέτωπα. Τι ακούτε, κύριε Κορνηλίου, από εκεί? Κύριε Καντού, νομίζω δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν στο Ισραήλ πριν τρεις ημέρες και επανέρχεται σήμερα. Τώρα ξανάρχεται, ναι, όντως. Μάλιστα, σήμερα θα είναι εδώ. Λοιπόν, η άμεση προτεραιότητα του διεθνούς παράγοντα, της διεθνούς κοινότητας, είναι να αποτρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση. Mm-hmm. Υπάρχει το μέτωπο της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Υπάρχουν χτυπήματα, σποραδικά χτυπήματα από πλευράς Λιβάνου προς το Ισραήλ και αντίθετα. Αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει πλέον το παιχνίδι σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύραξης και εμπλοκής άλλων τρίτων χωρών. Οπότε αυτή είναι η άμεση προτεραιότητα. Αυτό είναι ο λόγος, τα δική μου εκτίμηση, που καθυστερεί η επιχείρηση του Ισραήλ. Ναι. Γιατί πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ανθρωπιστική διάσταση. Υπάρχει μια μετακίνηση περίπου, σύμφωνα με την απόφαση του Ισραήλ, ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων από το βόρειο μέρος της Γάζας στο νότιο. Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί 600.000. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα. Οπότε θέλει το Ισραήλ να περιορίσει αυτά τα ζητήματα για να μην υπάρχει και η διεθνής κατακραυγή. Και για εσάς όμως εκεί, για τους κατοίκους του Τελαβίβ και άλλων περιοχών εκεί στο Ισραήλ, είναι δύσκολη κατάσταση από την άποψη των προμηθειών κτλ. Δεν λειτουργεί η ζωή όπως λειτουργούσε βεβαίως? Καθόλου. Είμαστε στη 10η μέρα του πολέμου, δηλαδή μπορεί η Γάζα να είναι 70 χιλιόμετρα μακριά από το Τελαβίβ, αλλά οι πυραυλικές επιθέσεις, έστω και σποραδικές, μπορεί να είναι μία φορά την ημέρα, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, σου θυμίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, ότι υπάρχει ένας πόλεμος. Στα σούπερ μάρκετς τα περισσότερα ράφια είναι άδεια, τα καταστήματα, τα σχολεία είναι κλειστά, παραμένουν κλειστά. Οι πρεσβείες υπολειτουργούν, είμαστε σε κάθε συνεργασία. Το ίδιο η κυβέρνηση του Ισραήλ λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Οπότε αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν ξέρεις πόσο θα διαρκέσει. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που μας σκοτώνει, γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι η 10η μέρα του πολέμου. Όντως. Έχουμε γύρω στους 50, ακόμα λίγο περισσότερο αριθμό Κύπριων, οι οποίοι αποφάσισαν ότι θα μείνουν, κύριε Κορνηλίου. Μένουν, παραμένουν εκεί. Ναι. Έχουμε εντοπίσει, κύριε Αγαπητού, 110 Κύπριους. Οι 54 έχουν αναχωρήσει. Οι 52, γιατί οι ζωές τους είναι εδώ, ζουν, εργάζονται στο Τελαβίβ, οι οικογένειές τους είναι στο Ισραήλ. Οπότε έχουν αποφασίσει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να συνεχίσουν την παραμονή τους εδώ. Υπάρχει μια οικογένεια 4 ατόμων, η οποία επιθυμεί να επιστρέψει στην Κύπρο και προσπαθούμε να προβούμε στις δέουσες διευθετήσεις. Πέραν αυτών έχουμε τους 5 επιδοτούμενους ασθενείς, οι οποίοι συνοδεύονται ευτυχώς από μέλη των οικογενειών τους και έχουν την ανάλογη ψυχολογική στήριξη. Και αναλόγως της θεραπείας θα προγραμματίσουν για αυτή την επιστροφή τους.
Για τους ασθενείς, είναι στο Τελαβίβ, στα νοσοκομεία εκεί, είναι σε άλλες περιοχές τα νοσοκομεία τα οποία είναι. Είναι και στα Ιεροσόλυμα. Είναι και στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε 5 που είναι... Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Ναι, είναι ένα θέμα το τι ακριβώς θα γίνει. Προς το παρόν δεν έχει ελεγχθεί το οτιδήποτε για τα νοσοκομεία σε εκείνη την... Τα νοσοκομεία της Γάζας είναι αυτά που δέχονται βεβαίως τις πιο πολλές προκλήσεις αυτή τη στιγμή, όχι τα νοσοκομεία στο... Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, στη δική μας την περίπτωση, κύριε Αγαπητού, απλώς το πρόβλημα, η δοκιμασία, τέλος πάντων, την οποία υπέστησαν οι ασθενείς, ήταν όταν έπρεπε να μεταφερθούν στα καταφύγια. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αντιλαμβάνεστε, ήρθε μια νεαρή μητέρα να γεννήσει εδώ και ξαφνικά την μετέφεραν σε ένα καταφύγιο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή. Και γενικότερα το να βρίσκεσαι σε ένα νοσοκομείο στο Ισραήλ σημαίνει ότι η κατάσταση της υγείας σου αυτό θέλει. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και για τους ασθενείς, για όλους τους ασθενείς βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κορνηλίου. Εύχομαι να λέμε καλύτερα πράγματα τις επόμενες μέρες, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο αυτό να το πούμε, όσο αισιοδόξοι και να θέλουμε να είμαστε και όσο θετικοί. Να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.